Να μείνουμε σε αυτό το κλίμα. Κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή η τροπολογία που αφορά τις κάμερες, τη χρήση τους δηλαδή σε δημόσιους χώρους και την ανάλυση του DNA για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Γιώργο, τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση? Στο πρώτο μέρος της τροπολογίας που αφορά τη χρήση των καμερών προβλέπονται οι κάμερες, τα δεδομένα αυτά που θα συλλέγονται με καταγραφή εικόνας ή ήχο από δημόσιους χώρους για την πρόληψη και την καταστολή εγκλημάτων. Τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται για 7 ημέρες και στη συνέχεια με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα θα καταστρέφονται. Όπως αναφέρει η τροπολογία, με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνονται οι αρχές στο να εντοπίζουν τους δράστες εγκληματικών ενεργειών και στο να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία ώστε αυτοί οι δράστες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, συνεχίζει η τροπολογία ότι τα δεδομένα αυτά θα συλλέγονται με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας αφορά το DNA και συγκεκριμένα την υποχρεωτική λήψη γενετικού υλικού για τη διενέργεια ανάλυσης DNA σε όλες τις περιπτώσεις τέλεσης εγκλημάτων που είναι πλημελήματα ή κακουργήματα με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών. Και λίγο πιο κάτω, η τροπολογία διευκρινίζει πως αυτό θα γίνεται όταν θα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση αυτών των εγκλημάτων. Μάλλον θα είναι θερμή η συζήτηση στο πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής όταν περάσει αυτή η τροπολογία, όταν έρθει για προσυζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε θέμα.